Μελέτησε την Κοζανίτικη Αποκριά και τα αποκριάτικα τραγούδια της μέσα από την επιστημονική και διδακτορική της δραστηριότητα και πώς όχι άλλωστε, ούσα κόρη του πατέρα της. «Ο παπάς ο Ραγκαβέλας είχε μια κουτσή γουμάρα», τραγούδησε η Κατερίνα Μαρία Λάκα, φιλόλογος, διδακτόρισα συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, αλλά και συγγραφέας. Δίπλα μου έχω την Κατερίνα, είναι μεγάλη μου τιμή. Ως καλεσμένη θα πούμε πολλά. Η Κοζανίτικη Αποκριά είναι ένα πλέγμα εθήμων που δεν έχει ακόμη εξαντλήσει τη δυναμική της, καθώς διαθέτει ελαστικότητα και δυνατότητες προσαρμογής στις συνθήκες κάθε νέας εποχής. Τάδε έφη, η Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου, καθηγήτρια, αρθρογράφος, συγγραφέας και συλλογέας λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού. Ματίνα Μόμτσιου Τσικριτζή, μεγάλη μου τιμή που είσαι δίπλα από την Κατερίνα. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Ο Κοζανίτης διασκεδάζει με τα παθήματα τα δικά του και των άλλων. Τα υπαρκτά δεν τον ενδιαφέρουν αφηρημένα ανέκδοτα. Τα αδέφη, ο Θεόδωρος Λάκας, ο μερακλής τραγουδιστής, πραγματικός εκφραστής της λαϊκής παράδοσης, συγγραφέας και ορειβάτης. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τον Θεόδωρο Λάκα. Ευχαριστώ. Σας καλησπερίζω. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή που κοσμείτε σήμερα διαζώσεις την εκπομπή μας. Έχουμε να πούμε πολλά, να χαρούμε, να γλεντήσουμε με τα λόγια και με τις πράξεις και με όλα αυτά που θα μεταφέρουμε ως πληροφορίες στους τηλεθεατές. Ξεκινώ από την Κατερίνα, αυτή την όμορφη παρέα σήμερα την κουβέντα μας, ως μια νέα κοπέλα, κυρία, μάλλον πριν ξεκινήσω από την Κατερίνα, αυτό που είναι ως κοινό χαρακτηριστικό που εγώ έχω έτσι εισπράξει με εσάς τους τρεις, είναι ότι θα έλεγε κανείς ότι είστε άνθρωποι που εκπροσωπείτε τρεις διαφορετικές οπτικές, ας μου επιτραπεί όρος. Άρα, Κατερίνα, θέλουμε να μας συνδέσεις οτιδήποτε επιστημονικό, λαογραφικό με τα δικά σας βιώματα και να ξεκινήσω από σένα με τα έθιμα. Ποια είναι η ουσία και η σπουδαιότητα των ενθύμων μέσα από τη δική σου οπτική ως επιστήμονας όπως προλόγησα και διδακτόρισα. Έχεις κάνει διατριβή στην Κοζανίτικη Αποκριά. Έχω κάνει διπλωματική εργασία στην Κοζανίτικη Αποκριά. Στη διατριβή μου πήγα λίγο αλλού και ασχολήθηκα με το έργο του Φρανσουά Ραμπελέ, που είναι αρκετά καρναβαλικό και βασικά για μένα αυτή ακριβώς είναι η ουσία της Κοζανίτικης Αποκριάς. Όταν έφτασα στο Παρίσι, ήταν το φθινόπωρο του 2015, που σημειώθηκαν οι επιθέσεις στον Μπατακλάν και ήταν ένα δύσκολο φθινόπωρο για την πόλη. Και εγώ τότε ζούσες εκεί. Ζούσα εκεί και ήδη είχα αρχίσει να εργάζομαι πάνω στα αποκριάτικα τραγούδια της Κοζάνης και σε αντίστοιχα γαλλικά. Και θυμάμαι σε ένα σεμινάριο, διάβασα για πρώτη φορά ένα απόσπασμα από το έργο του Φρανσουά Ραμπελέ, που ήταν αρκετά σκατολογικό, δηλαδή σατήριζε καλογέρους, σατήριζε το πολιτικό σύστημα, σατήριζε τα πάντα. Και έβαλα τα κλάματα επειδή σκέφτηκα ότι αυτό είναι σαν να αποτελεί μέρος της Κοζανίτικης Αποκριάς. Συνδύασες στο μυαλό σου και νοστάλγησες αυτό που λέμε Κοζανίτικη Αποκριά με λίγα λόγια. Ναι, και νομίζω ότι για μένα αυτή είναι η ουσία της. Το γεγονός ότι μπορεί να βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά όταν έχεις μεγαλώσει μέσα σε αυτήν, συνδέεις οτιδήποτε γύρω σου μαζί της. Και είναι σαν να ζήσει για αυτήν και μέσα από αυτήν και περιμένοντας αυτήν. Και για μένα αυτή είναι η ουσία της για τα άτομα που είναι φορείς του εθήμου και που το συνεχίζουν. Είσαι ενεργό μέλος του Φανού, έτσι. Μιλάμε για το Λάκουτ Μάγκαν. Διαχρονικά είσαι νέα κοπέλα. Άρα η δική σου η προσέγγιση για την Κοζανίτικη Αποκριά γίνεται μέσα από τη διατριβή σου, μέσα από το συγγραφικό σου και όχι μόνο έργο. Ναι, σίγουρα γίνεται και μέσα από τη θεωρία. Αρθογραφής, μάλιστα. Ναι. Και αυτό, να το πούμε. Σίγουρα γίνεται και μέσα από αυτά και σίγουρα γίνεται και μέσα από το βίωμα, γιατί είναι από τις πρώτες μου αναμνήσεις. Δεν έχω υπάρξει σε έναν κόσμο χωρίς την Αποκριά,
Από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι να με έχει ο μπαμπάς αγκαλιά και να τραγουδάει. Θυμάμαι την κυρία Ματίνα, θυμάμαι όλα τα μέλη του Φανού. Είναι σαν να έχω μεγαλώσει. Όχι, είναι σαν. Έχω μεγαλώσει με αυτά τα πρόσωπα και με αυτή τη σταθερά στη ζωή μου. Κανένας από εμάς δεν είναι τόσο πολύ και τόσα χρόνια μέσα στην απακριά, σε όλη τη ζωή, όσο η Κατερίνα. Αφού ο Θόδωρος έλεγε να φύγει τους ΛΑΠ. Τους ΛΑΠ, ναι. Για να φύγει στα Μασκαραλίτικα. Το ΣΛΑΠ είναι το μικρό του ζώο. Ναι, το μικρό. ΣΛΑΠ μας έλεγαν και οι γονείς μας. Εγώ νόμιζα τόσα χρόνια ότι είναι το μικρό ζαρκάδι, αλλά όχι το ζώο. Θα μάθουμε πολλά σήμερα, ναι, μετά από τόσα χρόνια. Ματίνα, ήσουν πάντα τρανή. Πότε είχα να γίνεις μικρή? Αυτό το είχα ως απορία δηλαδή. Ούτε στο μέλλον δεν πρόκειται να γίνει. Ούτε στο μέλλον, δηλαδή, ούτε ως πεθερά, ούτε ως μητέρα. Γεννήθηκα τρανή και είναι μεγάλη ευθύνη αυτό το πράγμα. Και θα μου ακολουθάει πάντα. Ακόμη και τώρα τα παιδιά μου λένε τρανή. Το ξέρω, γι' αυτό λέω, ναι, ότι κάτι έχει πέσει στην αντίληψή μου. Στη... Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν είχα να γίνεις μικρή καν καμιά φορά. Τότε που γεννήθηκε ο αδερφός μου, έγινε η τρανή. Εκτός από τρανή όμως είσαι και πρόεδρος αρκετά χρόνια τώρα, ναι, και από ό,τι ξέρω εκλέχτηκες και εκ νέου, έτσι, ναι, πόσα χρόνια, κάθε πότε γίνονται οι εκλογές στο Φανό σας? Όποτε χρειάζεται. Όποτε χρειάζεται. Έχουμε ελευθερία εμείς, έτσι, η δημοκρατία, χρόνια, κάθε δύο χρόνια. Και συγχαρητήρια και καλή θητεία. Τώρα να μην πάμε σε αυτά που έχουν χιλιοϋποθεί, αν και είναι χρήσιμο να τα ακούμε πάντα. Ο Φανός σας έχει δημιουργηθεί από το 1982. 82. 82. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια, μια ζωή ολόκληρη. Θέλω... Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν είναι και παλιότεροι. Υπάρχουν και παλιότεροι, ναι, ναι. Αλλά όχι πόσο παλιότεροι, ας πούμε. Από το 1900 πόσο. Ας πούμε, ο Παύλος Μελάς είναι πολύ παλιότερος. Από εσάς. Ο Δημήτρης πολύ παλιότερος. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε νεαρός Φανός. Μη μας βλέπετε, έτσι είμαστε νιάτα. Ναι. Και... Είναι φανεί, ναι, οι οποίοι είναι και από τουρκοκρατία. Οι οποίοι είναι ισχύουν, ναι, ισχύουν, ναι, σήμερα, ισχύουν, είναι, ναι, ναι, με τη σημερινή τους μορφή, ναι, που βλέπουμε. Είναι ακριβώς όπως... Άλλο σημερινή. Εντάξει, με πιάσατε αδιάβαστη, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Δεν είσαι αδιάβαστη. Είχα κατά νου ότι είστε από τους πρώτους. Όχι. Φανούς. Ο Σόλωνας είπε, γιάνομαι πάπους και μαθαίνω. Όσο ζω μαθαίνω. Ματίνα, μου επιτρέψει τον Ενικό, έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Ναι. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της κοζανίτικης αποκριάς που καλό είναι να ακούσουμε, ναι, να πούμε? Προσωπικά απεχθάνομαι όλη αυτή την μικρομεγαλία, δηλαδή τη σπουδαία είμαστε και εμείς οι καλύτεροι από όλους κτλ. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει ποτέ. Μια ιδιαιτερότητα μπορούμε να πούμε ποια είναι. Mm-hmm. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι συνδυάζει σε μια θαυμαστή ισορροπία την στοιχεία αγροτικής αποκριάς από την οποία κατάγεται. Mm-hmm. Έχει αγροτική καταγωγή δηλαδή η κοζανίτικη αποκριά. Ναι. Τα στοιχεία αυτά είναι οι φωτιές, mm-hmm, ο Φανός, το βασικό της στοιχείο, και η στοιχεία αστικής αποκριάς. Mm-hmm. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε παρελάσεις, αυτά είναι αστικά στοιχεία. Είναι τα αστικά, στοιχεία, είναι των μετέπτων. Το ότι σε παλιότερες εποχές γινόταν χωροί με επισημότητα, με τα μπραμ όλοι και τα λοιπά, είναι αστικά. Με τα μπραμ, με τα κρουπ. Επίσης, αυτό που έχει σαν πολύ ξεχωριστό στοιχείο είναι ότι ενώ είναι αγροτική και έχει φωτιές, όπως έχουν και πάρα πολλά άλλα μέρη, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm, σε μας αυτό γίνεται την αποκριά. Ενώ στα υπόλοιπα μέρη γίνονται μέσα στο 12ήμερο. Αυτά λοιπόν μας επιτρέπουν να πούμε ότι έχει ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και έχει και πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να απορρίπτεις το αστικό καρναβάλι. Δηλαδή και στην Πάτρα παράδοση έχουν, δεν αντέχω αυτό τον όρο. Και παράδοση και παράδοση και παραδοσιακό. Και στην Πάτρα έχουν μια παράδοση αστικού καρναβολιού. Στο Ρίο έχουν μια μορφή, παράδοση, έτσι, τεράστια παράδοση. Και από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αστικού καρναβολιού. Η Βενετία έχει μια εξαιρετική παράδοση αστικού καρναβολιού, θεατράλε. Mm-hmm. Απλά αυτά που δεν αντέχονται είναι οι κλόνοι, τα δίθεν,
τα τύπου Ξάνθης, τύπου αυτά ναι. είναι απομιμήσεις και δεν γίνονται και καλά. Το Ρέθυμνο επίσης έχει απομίμηση. Ενώ εκεί που γεννήθηκαν και τους έθραψε ο τόπος και ρίζωσαν, είναι πραγματικά άξια να τα σέβεσαι και να τα παρατηρήσεις. Κύριε Θόδωρε, ήβγατη αγόρια μου στο χουρό, ήβγατη, με συγχωρείτε, ήβγατη εγώ θα το έλεγα, ήβγατη το θυμάμαι, λίγο αναλφάβητη ήταν οι γονείς μου μάλλον. Δεν αυτό. Συγγραφέας, αρθογράφος, ορειβάτης, τι αγαπάς από όλα αυτά και τραγουδιστής, το βασικότερο, όλα, η ιδιότητα όλα, του τραγουδιστή. Όλα από αυτά τα αγαπώ και μέρα. Όλα, το πιο πολύ ποιο είναι αυτό που αγαπάς εσύ. Αυτό θέλω να μου πεις. Κοίτα, να κινήσουμε με την γυναίκα μου. Έρθαν και τα Χριστούγεννα και μου λέει, έχουμε Χριστούγεννα. Εσύ, εγώ έχω πουκρές. Βοκινό που νωρίτερα. Εσύ, αυτό θα σε ρωτούσα, αλλά θα ρω ότι εσύ 365 μέρες το χρόνο έχεις αποκρές. Ναι. Αλλά το αποτυπώνεις κιόλας. Άρα τη γυναίκα σου την αγαπάς πρώτα απ' όλα, μετά αχ, αυτό το Κασιμέρ λέω. Το Κασιμέρ. Ο Κασιμέρ είναι ότι εγώ κοινό νωρίς. Και μιλάει άλλη σήμερα. Άστο, άστο. Κέντα. Είσαι ιδρυτικό μέλος στο Φανό, σωστά. Ναι. Εσύ έκανες για 12 χρόνια πρόεδρος και μετά τι, ανέλαβε, έδωσε τη σκυτάλη στην Ματίνα ή μεσολάβησαν δεν πολύ, έτσι. Καθόλου πρόεδρος. Δεν ήσουν πρόεδρος. Δεν υπήρξα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Φανό. Αλήθεια. Άλλου τώρα φτιάνω του Ταμείου και κάνω δυο πρακτικά. Αυτά τα κάνεις χωρίς επισημότητες δηλαδή. Ω, δεν ήμουν ποτέ στο Διοικητικό. Είσαι ουσιαστικός. Είσαι ουσιαστικός. Ποιος ήταν πρόεδρος, που το οφείλουμε και πολλά. Ναι, να το πούμε. Γιατί, ο Φανός ιδρύθηκε το 82. Ναι. Ξεκίνησε από του Βασίλη του Τζίκα, από του Γάκη του Λιόντα, από τη Χιονία. Από Σάκη. Του Σάκη, τον άντρα της Χιονίας, από Τρίνη Μπαρδάκα, από τη Θοδόρα Γκατζόφλια, από τον Τάσα Μπλάτσα και με ξεφεύγει κάνα Ζεφυράκι. Συμπαθάτε μας άμα ξεφεύγει. Εγώ το Σαββάτο το μεσημέρι του 82 κοιμούμαι. Σχόλα Σάββητα. Συμπέργησε. Και έπισε να κοιμθώ. Γιατί ήθελα να πάνω στο σημάδι να βοηθήσω για την καθαρού Δευτέρα που είχαμε τα φασούλια. Εκείνη την ώρα που κοιμούμαι, με τραβούσαν το ποδάρι. Ποιος θα λέμε, κοιτώ, ήταν τάση μπλάτσινα με τζόλια την Κατζόβλια. Άντε, πρε σίκου, τι μπρε. Φτιάνουμε Φανό, κι εσύ κοιμάσαι. Πότι με πήρε την απόφαση. Έλα να τα πούμε για να κινήσουμε. Και από εκεί. Και κίνησατε. Κίνησατε και η Βγάτη. Μπήκα κι εγώ τότε, όλοι αυτοί. Και κάνατε το Κώστα Σουστούξ και άλλοι. Και ύστερα χείρσαμε όλοι αντάμα και γιγαντώθηκε. Ο Φανός ήταν, δεν θα ζούσε εάν δεν υπήρχε ο κ. Βασίλης ο Τζίκας με το φούρνο. Με το φούρνο. Δηλαδή τις πρώτες χρονιές η έδρα μας ήταν εκεί. Φυσικά η αποκριά περιοριζόταν μόνο στην μεγάλη αποκριά. Ναι. Οπότε μαζευόμασταν από την προηγούμενη μέρα και ετοιμαζόμασταν για την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς. Το Σάββατο γλεντούσαμε πολύ και μια... Στο φούρνο πάντα. Και μια μέρα είχε και λίγο καλό καιρό και προτείνει η κερατσού. Δεν θυμάμαι, ήταν η Αντωνία όχι. ή η Κέτη. Όχι, του 87. Ναι, συμφωνώ. Ήταν του 87. Ναι. Εκείνη που είχαμε γράψει το AIDS. Ναι. Ήταν τα καινούργια τραγούδια. Και εκεί που το τραγούσαμε εκεί στο φούρνο, άιντε να της λέω τι εδώ, τι όξο, πάμε να τον ανάψουμε. Και λέει η Αντωνία, άντε πολύ καλά, πάμε όλοι. Και βγήκαμε έξω, λοιπόν στο σταυροδρόμι και κάναμε το Σάββατο έναν υποφανό, προφανό. Χωρίς άργανα. Χωρίς άργανα, χωρίς τίποτα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γιατί γενικότερα όταν είσαι χαλαρός και δεν φοβάσαι ότι ο άλλος περιμένει κάτι από σένα, περνάς μια χαρά. Λοιπόν, και την άλλη χρονιά μας άρεσε, το ξανακάνουμε. Την άλλη χρονιά το ξανακάνουμε. Μετά, το πρότεινα εγώ σε μια συγκέντρωση των Φανών να το φτιάχνουμε όλοι οι Φανοί, γιατί είχαμε το βασικό πρόβλημα για μας, ας το βάλω σε εισαγωγικά, ήταν ότι δεν ανταμωνόμασταν ποτέ μαζί. Και είπαμε να γίνεται από μια μέρα, κάθε μέρα.
από την Τζικονοπέμπτη και μετά από ένας. Και πράγματι. Και καθιερώθηκε αυτό. Και έδωσε έκταση στην αποκριά αυτό το πράγμα και βάθος. Και μπράβο σας και ευτυχώς έγινε όλο αυτό. Αυτό κρατάμε το Σάββατο. Έτσι. Ναι. Τώρα πάμε και τα. Η Κουζενίτικη Αποκρά. Κινούσαν παλιά που την κρίνα Αποκρά πόβαινε τον Καρνάβαλο. Τον Καρνάβαλο, το θυμάμαι κι εγώ. Ναι. Την Τζικνοπέπ την καθιέρωσαν με το χορό εξικλεσιάρι. Βέβαια. Το νουμάκι σου Μαλούτα, όλη αυτή η οποία έγινε και κασμιτζίδες. Ξεκλειστά είδες. Πολύ τώρα μην αναφέρουμε ονόματα ναι, και δεν ξαστοκίσουμε κανένα. Αλλά από εκεί ύστερα η πρώτη κίνηση του 1992 Ματίνα ήταν για Τζικνοπέμ. Και εκεί έγινε το μπαμ. Ναι. Η προσωπική σχέση και τα βιώματά σας ποια είναι, Κατερίνα. Εσύ μας είπες πριν ότι γεννήθηκες μέσα σε ένα φανό, μεγάλωσες στο φανό. Έτσι, θέλω πάρα πολύ να μου πεις έτσι μια εμπειρία ή τι θυμάσαι από όλες αυτές τις χρονιές σαν βίωμα. Εγώ όλα αυτά που λένε ως ιστορία ο μπαμπάς μου, η κυρία Ματίνα, τα θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή, mm-hmm. για μένα είναι αυτονόητο ότι από την Τζικνοπέμπτη και κάθε μέρα ανάβει και από ένα φανό. Τα Short Games είναι αυτονόητα. Και αυτά μπήκαν τα τελευταία χρόνια, έτσι ναι. δεν ήταν. Τα βρήκε. Τα βρήκε. Τα άργανα είναι αυτονόητα. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τα βρήκα. Οπότε για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό mm. που συμβαίνει κάθε χρόνο. Τώρα για βίωμα. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω στο φανό από μικρή. Και ζοριζόμουν πάρα πολύ γιατί? Με τα Κοζανίτικα. Δεν μπορούσες ακόμα να... ζορίζεται. Με το ακόμα τοπικό ιδίωμα. Ακόμα... Γιατί ναι, πριν ο άλλος φανός που φιλοξενήθηκε πριν από εσάς, αυτό λέγαμε, ρώτησα και ρωτάω και εσάς. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν νέο άνθρωπο. Εγώ μιλάω Κοζανίτικα, το τοπικό ιδίωμα, τα καταλαβαίνω, δεν τα λέω και όλα δυστυχώς. Αλλά ένα παιδί τώρα στη δική σου ηλικία και τα πιο μικρά, είναι εύκολο να τα μάθει. Και να τα μιλάει και να τα καταλαβαίνει. Νομίζω έχει μια διαφορά. Πιο εύκολα καταλαβαίνεις από ότι να μιλάς, νομίζω. Έχω μια παθητική γνώση. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνω. Δεν μιλάς καθόλου, έτσι. Δεν μιλάω, ζορίζομαι πάρα πολύ. Γράφω. Μπορώ να γράψω στα Κοζανίτικα και έχω μέσα στο κεφάλι μου το ρυθμό της γλώσσας. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να υποθεί έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν μιλάω. Ο μπαμπάς δεν μου μιλούσε μικρή. Και... Δεν έστειλε φροντιστήριο του ΛΑΠ, κύριε Θόδωρε. Δεν. Εγώ δουλειά, η Μάγδα δεν με άφηνε. Ποιος του μιλήσει να μάθει το παιδί. Το παιδί και το κορίτσι χωριστά. Το Κουζενίτικο θα το μάθει που τα τρανέψα. Εγώ τρανέψα μέσα σε οικογένειες, οι οποίοι ήταν Κουζενίτικοι. Ο μπαμπάς μου ήταν Χασάπης. Όταν τα μικρά στα χρόνια είσαι στο Μεσκιάθκο κάτι, τι τα ακούεις. Σωστό και αυτό. Τι τα ακούεις. Έπειτα πήγαμε στρατό, γύρσαμε, πάει ένας του καφενείου στην Αστόρια λίγο, όλοι Κουζενίτικοι. Από εκεί πήγα, δούλεψα πρώτα στο κτέλημα, στο λογιστήριο. Τι άκουσες, όλοι Κουζενίτικοι. Εκεί γνώρισα, εκεί είχαμε και το φιλόσοφο, δάσκαλο. Ποιος είναι ο φιλόσοφος? Σχουρμένο, το Θύμιο, τον Πιτσέλη. Και τη Χάιδο Γκλιάνα, οι οποίοι τα έλεγαν όλα και από εκεί ήταν φροντιστήριο για μας. Φροντιστήριο, έτσι είναι. Με όποιον ζεις, τα μαθαίνεις. Είναι το περιβάλλον που ζεις. Σήμερα τα παιδιά δεν έχουν αυτό το περιβάλλον. Ισχύει. Προοπτικές της Κοζανίτικης Αποκριάς. Να σας ακούσω θέλω. Δεν ξέρω ποιος θέλει, ας μου πει. Ποιες είναι η Ματίνα. Θα μας πει για τις προοπτικές. Οι τι προοπτικές έχουμε να περιμένουμε. Είναι λαμπρές. Εάν αφαιθεί η ουσία της στους φορείς της, δηλαδή στο λαό, στους ανθρώπους που κάνουν τους φανούς, στους ανθρώπους που εμπλέκονται πλέον με χίλιους τρόπους, αν αφαιθεί εκεί και κρατήσει την αυθεντικότητά της. Και οι διοργανωτές εννοείς, οι φορείς. Εννοώ αυτοί οι φορείς είναι ο λαϊκός κόσμος. Ο λαϊκός κόσμος. Δεν είναι οι θεσμικοί άρχοντες. Σωστά. Αυτοί είναι οι φορείς. Να αφαιθεί σε αυτούς λοιπόν, οι οποίοι από μια δύναμη που τους κατευθύνει από μέσα τους, διαλέγουν τα σωστά. Διαλέγουν δηλαδή πώς θα το προσεγγίσουν, με τρόπο ώστε να μην καταντήσει φεστιβάλ. Και οι θεσμικοί άρχοντες απλά να στηρίζουν. Αλλά να στηρίζουν σωστά. Δηλαδή να ξέρουμε ότι μπορούμε να προσφύγουμε σε ένα οργανωμένο σύνολο που θα βρίσκεται εκεί αρρωγός. Σωστά. Και όχι να στέκεται σαν εμπόδιο περισσότερο και
δηλαδή να μας δίνει δρόμο να πιανίσουμε, με άλλα λόγια. Από εκεί και πέρα, επειδή και για το ιδίωμα θέλω να πω δύο λόγια. Ναι, θέλουμε. Επειδή το ιδίωμα μέσα από την αποκριά πήρε τη θέση που αξίζει στα ιδιώματα, δεν είχε απαξιωθεί το ιδίωμα στην Κοζάνη, ήταν παλιότερα απαξιωμένο, τώρα έχει ένα σεβασμό, τη χάνει πήρε σεβασμό. Τη θέση που το... Ενώ σε άλλες πόλεις δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μέσα από το ιδίωμα έχουν εκτιμηθεί πολλές πλευρές ζωής που οι νέοι άνθρωποι δεν τις σνομπάρουν. Mm-hmm. Αντίθετα με τι συνέβαινε παλιότερα στα δικά μας τα χρόνια, όπου προσπαθούσαμε να κρύψουμε την καταγωγή μας, mm-hmm. κρύβοντας το αξάν. Mm-hmm. Προσωπικά, γεννήθηκα σε μια οικογένεια που μιλούσαν, αλλά όχι βαριά, όπως βαριά, δεν υπάρχει τέτοιο όρος, είναι deep χαζός. Δεν μιλούσαν τόσο καθαρό αίμα, όπως γίνεται mm-hmm. στην περίπτωση του Γιόντι, ο οποίος είναι καθαρό αίμος. Εμείς είμαστε μπασταρδεμένοι. Mm-hmm. Αλλά μιλούσαν το ιδίωμα και επιπλέον το κυριότερο είναι ότι δεν το απαξίωναν. Δεν έλεγαν δηλαδή να μην μιλάτε έτσι. Να το παίξουμε λίγο πιο πολιτισμένο και τα λοιπά. Αφού πήγαμε στο σχολείο, φυσικά μάθαμε την κοινή. Και η γενιά μας μπορεί, και ο Θόδωρος ακόμα, mm-hmm. μπορεί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σε διάφορα σκαλοπάτια έκφρασης. Δηλαδή θα μιλήσεις σε έναν που δεν είναι Κοζανίτης, θα του μιλήσεις στην κοινή. Θα μιλήσεις σε ένα χώρο όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σε ακούν, θα χρησιμοποιήσεις λόγια γλώσσα. Θα βρεθείς με τους δικούς σου, θα μιλήσεις μια χαρά και θα νοστιμίζεις το στόμα σου. Ναι, ακριβώς. Ναι. Μέσα λοιπόν από αυτό, επειδή τα νέα τα παιδιά δεν απαξιώνουν το ιδίωμα, δεν απαξιώνουν και την αγροτική αποκριά, τα αγροτικά της στοιχεία. Προσθέτουν όμως. Δηλαδή, εμένα παραδείγμα σου χάρη με τρελαίνουν τα short games. Φοβερό. Φοβερό. Ήταν του Δήμου. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτό. Ολόκληρη ιστορία. Αλλά να πω ότι μ' αρέσει ακόμα και το πάρτι νεολαίας. Ναι. Το οποίο είναι λίγο ξενόφερτο, Έχει δεν υπάρχει ξενόφερτο. Ναι. Αφού το υιοθετεί. Και το εντάσσει και το αφομοιώνει μέσα. Αφού το υιοθετεί ο φορέας, δηλαδή ο λαός, είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ξενόφερτο, έχει ενσωματωθεί. Του δίνει αυτό το πικ, μία ακόμη... Έχει αφομοιωθεί. Σωστά. Και χρειάζονται όλα. Mm-hmm. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι το δίθεν, το ψεύτικο. Και αυτό το νιώθει ο φορέας του Εθήμου. Mm-hmm. Δηλαδή ο φορέας ξέρει ότι αυτό είναι διθενιά. Και, δεν είναι... και το αποβάλλει με έναν δεν τρόπο, με το δικό το του τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αποβάλλει. Αλλά το νιώθει. Εισπράτεται όμως αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έχει η Κοζανίτικη Αποκριά και κάθε χρόνο αισθάνομαι ότι είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι καλύτερα με ορισμένους κινδύνους που διατρέχει. Ναι. Για μένα, ίσως το λέγαμε και με την Κατερίνα και με τον Θόδωρο, ο γιγαντισμός είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε όλα τα έθιμα. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν η Κατερίνα μπορεί να τα πει και πιο από τη θέση της. Ουσιαστικά, από τη δική της προσέγγιση. Εμένα πάντοτε αυτό που με προβληματίζει είναι και αυτό που λέει η κυρία Ματίνα και το βλέπουμε. Mm-hmm. Είναι ότι ουσιαστικά η Κοζανίτικη Αποκριά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τα άτομα που συμμετέχουν, είναι κάτι το οποίο βιώνεται. Mm-hmm. Είναι μια δεύτερη ζωή, ας πούμε, που έλεγε ο σοβιετικός ιστορικός Μιχαήλ Μπαχτίν. Και όταν πάψει αυτό το πράγμα να είναι μια δεύτερη ζωή, επειδή πολύ συχνά, ας πούμε, στη γενιά μου ακούμε ότι αυτό είναι λάθος. Αυτό δεν είναι τόσο σωστό, δεν είναι τόσο παραδοσιακό, αυτό με και... πολλά εισαγωγικά. Αυτό να το καταρρύψουμε, αυτό θα κάνουμε δηλαδή σήμερα. Είναι... Και χαίρομαι. Ότι δεν είναι σωστό, ότι είναι λάθος, ότι δεν είναι η παράδοση, αυτή δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Όμως αυτή η νοοτροπία μας απομακρύνει πάρα πολύ από την ουσία του εθήμου. Γιατί, ας πούμε, η δικιά μου γενιά που προσπαθεί να μιλήσει κοζανίτικα, ενδεχομένως να γράψει καινούργια τραγούδια. Εγώ με τον κολλητό μου πριν από 3 χρόνια τραγουδήσαμε ένα τραγούδι πριν τον COVID βασικά. 4-5 πόσο ήταν. Μέσα στον COVID. Μέσα στον COVID. Ήταν η τελευταία αποκριά πριν κλείσουμε. Όχι, ήταν μέσα στον COVID. Δεν ήταν εμφανώς. Ναι, και μας ανάγκασαν να βάλουμε μάσκες. Δεν είχαμε πάρει ακόμα. Σαββάτου την Κυριακή, δίπλα από το φανό σε ένα μικρό χώρο, εμείς τον έφτιασαμε. Και εκεί παρουσίασαν
το καινούργιο τραγούδι. Βγάλατε καινούργιο τραγούδι. Ένα queer τραγούδι. Το πρώτο queer τραγούδι της Κοζανίτικης Αποκριάς. Ναι. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτό τη δική μας γενιά. Αυτό το τραγουδάτε στο φανό. Το έχετε δεν εντάξει είναι εύκολο, το ρεπερτόριο. Δεν τραγούδι είναι εύκολο, λέει. Παράδειγμα, Ντόλιο... όπως λέει η Κατερίνα, την Τρίτη το πρωί, παραμονή της Μεγάλης Αποκράς, είμαστε πάλι οι τρεις μας νερτ. Με τη Δέσποινα να Μαραντίνο. Και κάνουμε, ας πούμε, νομιλία και τραγούδι. Και έρχεται και λέει, τι είναι αυτός ο κουρουνός, δεν ξέρω. Και βγαίνοντας όξου λέει, μα και δεν γράφουμε ένα τραγούδι. Πήγαμε να πιούμε ένα καφέ στο Ερμιόνιο. Γράψε. Εκεί έγραψα, τόσο έτρανό είναι. Τόσο έτρανό. Εκεί έγραψα σχεδόν το 90% στο μυαλό. Πήρα και αμουλίβ λίγο, ξέρω πάτη και πήγα σπίτι, το έφτιασα. Και έγραψε λίστρα και ένα ηματίνα, αλλά το τουσίμασε. Τουσίμασε, ρε, εγώ θέλω σμάζοξε, η μαζόκο, το σμάζοξε. Θέλω σμαζοκουμέντα λίγο. Τοπικό ιδίωμα και Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου είναι συνυφασμένα πράγματα, έτσι, συγγραφέας και ο Λάκος, σαφώς δηλαδή, και ο Λάκος. Ο Λάκος και τη βοήθεια του Λάκου, να αναφέρουμε το λεξικό που έκανε Βεβαίως, ο φίλος ο Κώστας Οντίνας. Πολύ σημαντικός γλωσσολόγος και καμάρι της πόλης. Τον είχα καθηγητή. Τον είχες καθηγητή. Βεβαίως, είχα καθηγητή. Εγώ τον είναι, έχω φίλο. Τον πρόλαβα, αν και είναι νέο στην ηλικία, τον πρόλαβα. Πραγματικά. Και εγώ νέα είμαι. Of course. Of course, yes, of course. Και του είχε ανατευθεί να κάνει τη φωνολογική ανάλυση του ιδιώματος και να κάνει και το... να συγκεντρώσει να κάνει ένα λεξικό. Ναι. Το λεξικό έγινε με αποδελτιώσεις που έκανε πάρα πολλοί κόσμος και με ζωντανές καταγραφές. Mm-hmm. Στο Λάκο κάναμε πάρα πολλές καταγραφές. Χρειαζόταν να είμαστε πολύ μαζί, ούτως ώστε να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και μαζέψαμε άσωτες λέξεις. Άσωτες. Και μάλιστα σε συμφραζόμενα, με παραδείγματα. Ήταν από τις πιο ωραίες περιόδους της λαογραφικής μου ζωής, εμένα τουλάχιστον. Συνεργάζεσαι, από όσο γνωρίζω, και επιμελείς κείμενα με τον του Οργανισμού Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης. Έχεις γράψει και θεατρικό έργο που ανέβασε. Ναι, δεν είναι του Δήμου, το ΔΠΘΕ. Αλλά και πιο πριν... Όχι, και τα κείμενα, από όσο γνωρίζω, στο site του Δήμου, κοζανίτικη-αποκριά.gr. Δεν τα επιμιλήθηκα, ήταν τα δικά μου. Τα δικά σου, ναι. Εξ ολοκλήρου. Ναι. Σε αξιοποιούμε, ευτυχώς, που υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεκινήσαμε κρύβοντας το ιδίωμά μας και τώρα είμαστε... Μόνο περήφανοι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε περήφανοι, αλλά μας βγαίνει σαν φυσική λαλιά. Ακριβώς. Ναι. Εγώ να πω και εγώ το δικό μου για βίωμα, γιατί θέλω να το πω. Για πολλά χρόνια είχα μία, και λέω είχα γιατί τώρα απλά δεν δουλεύουμε μαζί, μία συνεργάτιδα, συνάδελφο θα έλεγα, στην πρώτη μου δουλειά, η οποία είναι γέννημα θρέμα Κοζανιώτισσα, όχι Κοζανίτισσα, Κοζανιώτισσα, από Τσκύρκα. Κοζανιώτισσα. Κοζανιώτισσα. Και μιλούσε στην καθημερινή της, αυτό που λέμε το κοινή, το είχε μεν, αλλά δευτερεύουσα. Μπράβο. Μιλούσε κοζανιώτικα. Και ήταν και είναι και παραμένει, απλά δεν τη βλέπω όσο θα ήθελα, η χαρά της καθημερινότητάς μου. Το αγαπώ, το εκτιμώ, το προάγω και όπου μπορώ μιλώ, σίγουρα δεν το κρύβω. Και ήθελα να το πω και δημόσια αυτό. Είναι η Αλέκα η Μπαλιάκα. Αλεξάνδρα Μπαλιάκα, σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Την ξέρετε την Αλέκα. Σίγουρα δεν την ξέρουμε. Σκύρκα. Την ξέρουμε τώρα, ναι. Τα ονόματα μας μυρδεύουν, είναι πολύ. Είναι της Κύρκας Νταμάρ, από τον άλλο Μαχαλά, αλλά πολύ αγαπημένη. Ναι. Και έτσι με συγκινεί όλο αυτό και χαίρομαι πραγματικά που το έχουμε στη ζωή μας, το εξελίσσουμε με την Κατερίνα. Τι προοπτικές έχει. Βέβαια, έχει πάρα πολλές προοπτικές και χαίρομαι που κλείνουμε έτσι την κουβέντα. Θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες και μέρες. Και θα έχουμε ξανά την ευκαιρία. Έτσι, λίγο, Κατερίνα, εσύ θέλεις να περάσεις ένα μήνυμα για τους νέους ανθρώπους σε σχέση με την Κοζανίτικη Αποκριά που αναφέρουμε. Αυτό που είπα και πριν, ότι το σημαντικό είναι να το ζούμε και ότι αν πάψουμε να το ζούμε και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι σωστό
ή αυτό είναι λάθος, ή έτσι το κάνανε παλιότερα, mm-hmm. ή αυτό είναι καλύτερο, χειρότερο κλπ. Τότε δεν έχει νόημα, ναι. γιατί μπαίνουμε στη φάση της τύρας αναπαράστασης. Κοιτάξτε. Και είναι, δεν είναι πια έθιμο. Δεν είναι πια έθιμο. Είναι πια και στήρα αναπαράσταση είναι κάτι που συμβαίνει ναι. σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά είναι μια άλλη ναι. πίστα. Ναι. Δηλαδή, ας κάνουμε λάθη, δεν πειράζει. Άλλωστε, από την αρχαιότητα, από τα ομηρικά έπι που καταγράφηκαν, η γλώσσα αλλάζει και την αλλάζουν τα άτομα που την τραγουδούν, που τη λένε στις γειτονιές, ναι, που μιλάνε. Ναι, οπότε για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και τι θέλουμε, παρές, διαζώσεις. Έτσι, θέλουμε διαζώσεις. Τα στέκια, το μεγάλο δώρο της Αποκριάς. Ακριβώς, είναι στην τα στέκια. Κοζάνη. Έτσι. Τα στέκια. Θέλω να κλείσουμε με μπέντι. Μπέντια. Α, τώρα, ένα η Ματίνα, ένα ο κύριος Γιώργος. Με μπέντ θέλω να με κλείσεις τώρα. Την εκπομπή σήμερα. Έφνηστα να πει με πέντε. Πέντε, τα πω εγώ. Δεν μπορώ να πω πέντε εγώ, πέ. Τώρα πες, δε γίνεται. Περιμένουμε να ακούσουμε πέντε. Τον Τόντιο. Τι πέντε, το πέντε εδώ είναι, για το Κασμέρ, είναι αυτό ο σαρκασμός. Πες, πες ένα. Ο κάθε ένας σαρκάζει. Οι πέρσι δεν ήσαν 25 το φλιβάρ, παραμονιά της στρανής από κράση, μπλατιά ήσαν, το βράδυ βγήκαν μέσα. Δεν ήμαν. Α, δεν ξέρεις. Απέ. Εκεί έγραψα, καμψή ώρα ήταν. Για ένα σκέτς, μονόπρακτο. Μονόπρακτο κιόλας. Το οποίο είχε πέντε τραγούδια και τελικά ήταν η εγχείρηση που είχα κάνει του μπροστά του 19. Και φαίνονται εκεί πώς έγινε η εγχείρηση και είπαν οι γιατροί και τραγουδώντας και με συζήτηση και το ένα. Δεν το πιστεύω. Άλλο. Το θέμα του Φανού φέτος, του Άρματος, τι θα δούμε. Αυτό, μια ιδέα θέλουμε, μας κρατάτε. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς ανακύπτει, έχει να κάνει με τα στιά. Μάλιστα, είδα, περνώντας από εδώ, είδαμε ότι έπεσε και τον Τιβάρη από τον Αγιώρη. Ναι, δεν ξέρω τι έσαι. Τα στιά. Είναι τα στιά, αλλά δεν λέμε τι συμβολίζουν. Αυτό το κρατάμε. Το κρατάτε έκπληξη. Αφήστε μας λίγο σε γρήγορα. Μια ιστορία. Και είναι και κάτι άλλο για το άρμα. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Μια φράξα του Λάκου θα κάνει αυτό. Ναι. Παίγει ο πρώτος εξάδελφος του μπαμπά μου, Παχώμης, τα μιλιαμινώματα και ας πάμε. Τα έχεις καρακάεις. Ναι. Παραμιλογίτσα, αδερφή της γιαγιάς, πάει. Παίνει στα λουτράκι και κάνει μπάνι. Και φεύγει ώρα 12 και 10 το βράδυ. Και παθαίνει ψήξη και στραβώνει το στόμα. Και έρθαν εκεί και βγάζουν τώρα διάγνωση. Είναι η μάνα, η γιαγιά μου και η μάνα. Τι ώρα Μαρκατηρίνη έφυγε από εκεί. Άμα είχε πειράσει 12 εκεί. Τι ώρα πάει και καμινάβει, πετάχει και μάνα, τι μάρ λέτε, έντσι. Πού έντσι, λες Μαρκατήρ, σου, καλά λες, εσύ λέει, Κατερίνη, έντσι, τι γλιά έχει να φύγει 12 και 10 που γύπνει να πειράσει. Δεν ξέρω τι βγαίνουν τα στιά. Του μπάτσι του στιό. Έντυσα, συνάντησα. Στιό. Στράβωσαν το στόμα. Έτσι είπε το επιστημονικό τι είναι. Επιστημονικό τι είναι. Είστε απίστευτοι. Είμαι στιό. Εγώ το έχω γραμμένο. Στιό. Κυλάει στο αίμα σου θα λέει. Όχι. Το έχω γράψει ένα γεγονός που έγινε το 1939 στο Κυρμαριό. Η μάνα μου ήταν Κυρμαριώτσα. Εκεί ένα γεγονός που έφυγε ο άλλος στο στιό. Αδέσιο, είναι σπαρταρά στα γέλια. Εγώ του γράφω, το έγραφα και μου λέει, τι με λέει, έτσι άσχημα να κατορίσουν, γιατί να κατορθώ από τα γέλια. Και κάτι τελευταίο, πολύ χρήσιμο και για δυνατούς λίτες. Πώς βάζουν την αρμιά στην Κοζάνη, Ματίνα? Α, ο Χθόδρος ξέρει καλύτερα. Άντε, όντε, για πέ μας. Πιάνουν με τα λάχανα. Τα βάνουμε, καθαρίζει τζούφι, βγάνει τζούφι, τα ρίχνει άλλας και τα βάνουμε μέσα στο καβί. Τα αφήνουμε δυο μέρες και ύστερα το γυμώζουμε νερό. Να μαραγκιάσει. Να μαραγκιάσει. Ναι. Το γυμώζουμε νερό, το σκυπάζει, από εκεί και πέρα κάθε μέρα τσέρνουμε. Βγάνουν το κουφουτήρι από κάτω. Ναι, γυμώζει. Εκεί του μπακράτς, κράτς μέσα, άιντε πάλι, πέντε φορές. Ναι. Πέντε φορές και είναι έτοιμη. Όχι, πέντε φορές την ημέρα τη γυρνούν. Α, την ημέρα. Και αρχινάει. Αρχινάει, ας πούμε, τις 10 με 14 του Νοέμβρη, τον Μπαχνιστή.
Ναι, γεννηστεί. Του μαχνιστεί. Ε, κυρνάει εκεί, σέντε. Άμα φτάσει ο Νικόλας, θέλεις δεν θέλεις, αγρέφεις. Κυρνάει να σιβαραίνει μυρουδιές, να παίρνει μουχόζικη να γέννη, κτάκ του κουμάτι, γκρουκ στο στόμα. Αγρέφεις. Αχ, λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα κλείνουμε. Αυτό το μέρος της εκπομπής έχουμε και συνέχεια. Σας ευχαριστώ έναν προσωπικά για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνατε. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.